Οι έλεγχοι οι οποίοι διενεργήθηκαν ήταν με απευθείας εντολή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπό την εποπτεία και το συντονισμό της ΔΜΕΑ, πρώην ΣΥΚΙΑΠ, όπου Μεικτό Κλιμάκιο πήγε με αποκλειστικό λόγο, ως προτεραιότητα μάλλον, γιατί τα ελέγξαμε όλα, την τήρηση μέτρων κατά COVID για χρήση μασκών και τήρηση αποστάσεων. Ωστόσο, η κυρία Πατουλίδου, σε παρέμβαση που έκανε πριν από λίγο στο Ρόδο Θεσσαλονίκη, είπε ότι η προβλεπόμενη οικία ήταν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Εμείς έχουμε πάρει επέκταση αυτής της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η οποία ισχύει και σήμερα που μιλάμε. Λοιπόν, ήταν οι όλες μας οι κινήσεις και ενέργειες που γίνανε χθες, ήταν σε γνώση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Λοιπόν, και εμείς κινηθήκαμε βάσει των προβλεπόμενων από τον νόμο διατάξεων. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θα γίνουν ανάλογες ενέργειες και σε άλλες λαϊκές. Οι εντολές που έχουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα για την τήρηση των μέτρων κατά COVID. Τα πρόστιμα που βεβαιωθήκαν στην Κανάρη δεν είναι ούτε δεκάδες ή ούτε εκατοντάδες. Είναι 11 τον αριθμό. Είναι νομότυπα, γιατί η επέκταση της ΠΝΠ ήρθε 30 Σεπτεμβρίου και έχει πάρει αριθμό φύλου 42-59. Οπότε όλα τα πρόστιμα νομίμως έχουν βεβαιωθεί. Ήρθε 30 Σεπτεμβρίου η επέκταση. Είναι ύψους 1.500 ευρώ. 1.500 ευρώ και 15ήμερη αναστολή λειτουργίας. Και φαντάζομαι από εδώ και πέρα σε κάθε έλεγχο αυτό είναι που θα ισχύει. Ως 12 Οκτωβρίου του 2020. Έχει δημοσιευθεί, έχει πάρει ΦΕΚΑ 30 Σεπτεμβρίου του 2020. Προφανώς κάποιες υπηρεσίες δεν το λάβανε, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Εμείς ενημερωνόμαστε διαρκώς, παρακολουθούμε την κείμενη νομοθεσία και ακολουθούμε ό,τι προβλέπεται ακριβώς. Τα πρόστιμα πολύ καλώς βεβαιώθηκαν. Είναι νομότυπα.